Με καθυστέρηση ξεκίνησαν φέτος οι κοπές παρόδιες βλάστησης από το Δήμο Ιωαννιτών. Ωστόσο, έστω και αργά, αφού τυπικά οδεύουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, ξεκίνησαν τα μηχανήματα του Δήμου να καθαρίζουν την παρόδια βλάστηση. Με τρεις εργολαβίες, ο Δήμος Ιωαννιτών επιχειρεί να καθαρίσει και να κόψει χορτάρια σε όλα τα σημεία του Δήμου, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τις κοινότητες. Ο εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος του εργοταξίου, Δημήτρης Νάστος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που κάνουν προκειμένου να καθαριστεί η παρόδια βλάστηση και να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αναπόθεση απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία υπέδειξε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, στην κοπή της παρόδιας βλάστησης στις δημοτικές και ενότητες έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε και αντιπυρικές ζώνες κατά την υπόδειξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βέβαια και εκεί που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή που προτείνουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που είναι επικίνδυνα σημεία για πυρκαγιά. Αυτά είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Ήδη συνεννοούμαστε τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε και τα μηχανήματα και θα τα στείλουμε στις τοπικές κοινότητες ώστε να κάνουν και οι πρόεδροι κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Θα δώσουμε σε κάθε πρόεδρο να κάνει κοπή παρόδιας βλάστησης το μηχάνημα ούτως ώστε να είναι βατά και να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά οχήματα και προχωράμε όλες τις διαδικασίες και αυτά βέβαια και αυτές τις μέρες τώρα που μας επέδειξε η πυροσβεστική υπηρεσία να καθαρίσουμε για τις περιοχές, τις τέσσερις περιοχές που είχαν υποδείξει, τις περιοχές από τα Ογκώδη ήδη έχουν, θα περιμένουμε από την οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει τις διαδικασίες, να ολοκληρωθούν για να προχωρήσουν τον καθαρισμό και να μην προκύψει και από εκεί κάποια πυρκαγιά. Mm-hmm. Ναι, γιατί έχουμε τέτοια σημεία, κύριε Νάστο, με Ογκώδη. Παρά τις συστάσεις που κάνετε εσείς, ο κόσμος εξακολουθεί και αφήνει πράγματα στους δρόμους με ό,τι αυτό σημαίνει. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα στα Γιάννηνα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αρμοδιότητα και ποιος έπρεπε να το λύσει. Πάντως το Δήμο δεν είναι. Έπρεπε να έχει ξεβρεθεί ο χώρος και έπρεπε να υπάρξει και ειδική μέρημνα και από τις υπηρεσίες του Δήμου, από τη συγκεκριμένη υπηρεσία τους, ώστε όλα τα ογκώδια να αναποτίθενται εκεί. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαδικασία και πηγαίνουν στην χωματηρή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα μηχανήματα τα οποία έχει ο Δήμος να μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα ογκώδη. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και ειδικά στην πόλη από τις υπηρεσίες του Δήμου και στην περιφέρεια βέβαια είναι αυτά συγκεντρώνονται από το εργοτάξιο. Πιστεύω ότι η κατάσταση φέτος είναι αρκετά βελτιωμένη, αλλά υπάρχουν σημεία το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη αναπόθεση, γιατί και οι ιδιώτες δεν έχουν που να πάνε τα ογκώδη. Γίνεται μεγάλη αναπόθεση κατά τις νυχτερινές ώρες και αυτά τα σημεία είναι επικίνδυνα και αυτά πρέπει να καθαρίσουν τώρα. Πυροπροστασία και ζώνες αντιπυρικές, αργήσαμε ή είμαστε σε καλό επίπεδο, κύριε Νάστο? Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Δυστυχώς η ποιότητα του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου, δυστυχώς, αλλά έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε σε τρία στάδια, τρεις εργολαβίες ξεχωριστές. Η μία η οποία είχε το πράσινο της Δημοτικής Ενότητας Παμβότητας, του εργοταξίου ουσιαστικά, η οποία έχει ξεκινήσει Παμβότητα, Μπιζάνη και πολλές άλλες περιοχές. Έγινε και παρέμβαση μέσα στην πόλη σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι κοποί στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου. Από αύριο θα πάμε Πέραμα και ολοκληρώνουμε σχεδόν όλο το Δήμο.